Γεια σας φίλοι μου. Σήμερα δεν θα φανεί το πρόσωπό μου, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Η Χερτζίκοβα είναι από πίσω, ξαπλώνει. Γεια σου Χερτζί. Της έχω δώσει άδεια και θα δούμε το μαγικό σιρτάρι, το οποίο βίντεο το σκέφτομαι πάρα πολύ καιρό να κάνω. Ορισμένα πράγματα που θα δείτε τώρα, τα έχετε δει είτε σε shorts βιντεάκια, είτε στις κοινοποιήσεις που κάνω στα διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά σήμερα θα τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Λοιπόν, ανοίγω το σιρτάρι. Πριν να το ανοίξω, να πω ότι τα περισσότερα από αυτά τα έχω από τα παιδικά μου χρόνια. Κάποια τα έχω αποκτήσει που ήθελα, είτε τα έχασα κτλ. Και κάποια είναι τελείως random, τα αγόρασα γιατί γούσταρα και τα τη στιγμή. Θα ξεκινήσουμε από τα αριστερά προς τα δεξιά. Ανοίγω το σιρτάρι και πάμε. Λοιπόν, συναντάμε Turtles Teenage Mutant Ninja. Το συγκεκριμένο μου άρεσε πάρα πολύ, καρτέλα η οποία είναι πάρα πολύ ρετρό. Τα βλέπω καρτέλα κατευθείαν με κερδίζει. Με τα χελονιτζάκια δεν είχα ιδιαίτερη αγάπη από μικρός, αλλά είναι μια γεροντοκαψούρα η οποία γεννήθηκε μέσα από το Game Pass που ήρθε το Shredder Revenge, το οποίο το έπαιξα με τους φίλους μου Retro X Multiplayer και solo επίσης, και μπήκα και σε κάτι γκρουπάκι από κάτι Ιρλανδούς που χρειαζόντουσαν βοήθεια και είτε με κουβαλήσαν είτε τους κουβάλισαν. Νομίζω ότι έπαιξα αρκετά καλά και πέρασε εξαιρετικά, και λέω ως φόρο τιμής, αφού το έπαιξα στο Game Pass και δεν έδωσα χρήματα, λέω ας πάρω μια φιγούρα. Κάτι το οποίο το είχα σαν τακτική όταν είχα το Game Pass, δηλαδή αφού δεν έπαιρνα παιχνίδια και ξεκονούσα κάποια χρήματα, μπορούσα να πάρω κάποια άλλα παρεμφερή πράγματα. Εδώ πέρα χελονιτζάκια, ήταν τελευταία καρτέλα που υπήρχε στο κατάστημα, έγραφε διαθέσιμο ένα κομμάτι από τον Πειραιά. Φανταστείτε ότι δεν είχα καν λογαριασμό στο συγκεκριμένο κατάστημα και μπήκα ως επισκέπτης, δηλαδή έβαλα το mail μου και την αγόρασα. Τη γουστάρω, την έχω σφραγισμένη, μου αρέσει πολύ ο ήρωας, μάλιστα με αυτόν έπαιζα εδώ. Πώς το λένε τον φαντάσου το πόσο άσχετος είμαι. Αυτός με τη μόφτη ρόμπα, ο παππούς, ο ποντικός, ο Splinter, κάπως έτσι λεγόταν, τον γράφει πίσω, Splinter, μπράβο, okay. Εδώ βλέπετε ότι έχει και άλλες φιγούρες, πάρα πολύ ωραίες, το αφήνουμε στην άκρη. Λοιπόν, εδώ, οι βάσεις είναι από φίλο του καναλιού, ο οποίος μου τις έδωσε γιατί τις είχα όρθιες. G.I. Joe, τους συγκεκριμένους, μου τους είχε αγοράσει ο κομμουνιστής, από το μάκρο, είχε πάρει μια ολόκληρη κούτα και μου έδινε έναν κάθε εβδομάδα. Κάποιοι από αυτούς είχαν από πίσω κάποια αξεσουάρ, είχαν οπλάκια κτλ. Τα οποία είχαν χαθεί, και μάλιστα κάποιοι πατούντας το κουμπί κάνανε κάποιες κραυγές κτλ. Προειδοποιούσαν, warning, shows, λέγανε διάφορα πράγματα. G.I. Joe, πάρα πολλές φορές κάναμε σενάρια, πολεμικά ως συνήθως, όχι ερωτικά. Γεια σου φίλε, τι κάνεις, έλα πάμε εδώ, πάμε εκεί, πάμε παραπέρα. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία τα παιδικά μας χρόνια. Εδώ βλέπετε μία πένα, την οποία μου την έκανε δώρο ένα κατάστημα σε μία έκθεση στο Βελίδι που είχαμε πάει για video games, νομίζω και comics που ήτανε. Μου λέει ο καταστηματάρχης εκεί που είχε τον πάγκο, μου λέει σου αρέσει, λέω ναι μου αρέσει, μου λέει πάρτε δώρο από μένα. Okay, να είναι καλά ο άνθρωπος, δεν θα δει το βίντεο φαντάζομαι, αλλά εγώ παρόλα αυτά θα τον ευχαριστήσω. Αυτά εδώ πέρα τα δύο τα οχηματάκια, πάλι φίλος του καναλιού, ψάρεψε κάποιες κουβέντες που έχω πει σε stream, φαντάζομαι ότι μου αρέσει πολύ το Jurassic Park και είχα έρωτα με το λαχανί τζιπάκι, πόντως έχω τρομερό έρωτα, και μου έστειλε αυτά τα δύο ωραία οχήματα που είναι το Jurassic Park το 1, το λαχανί φοβερό, το οποίο υπήρχε και σε μεγάλο που μάλλον το είχα και δεν το έχω, και εδώ το τζιπάκι επίσης, τα δύο οχήματα τα κλασικά του Jurassic Park, τα οποία είναι εξαιρετικά και θα τα κρατήσω σφραγισμένα όπως μου τα έδωσε, και αυτό εδώ το όχημα από τα χελονιτζάκια, το οποίο το είχε η δημοσιογράφος Hot Wheels. Υπάρχει μεγάλη μανία με τα Hot Wheels, εγώ δεν το γνωρίζω να σου πω την αλήθεια. Εδώ βλέπουμε μια φιγούρα Street Fighter, την οποία μου την έδωσε ο φίλος μου ο Βασίλης ο Άρβος, ο οποίος έχει και πολύ ωραίο κανάλι και αυτοχαρακτηρίζεται ως κατσαβιδάκιας. Μου άρεσε πάρα πολύ ο όρος που χρησιμοποιεί για το κανάλι του και τον ίδιο επίσης. Ο Γκάιλ εδώ, εξαιρετική φιγούρα, μου την είχε φέρει. Φοβερό το Street Fighter, το γουστάρουμε. Ό,τι βγάζω το αφήνω εδώ. Εντάξει, εδώ βλέπετε το Switch και το Series S. Αυτό εδώ πέρα το παίζω, το βρήκα και το πήρα από ένα κατάστημα το οποίο πουλούσε στη Ρώμη
Διάφορα ασιατικά γλυκά, περίεργα, σοκολάτες, ροζ, πράσινες κτλ. Και το πήρα έτσι να είχαμε να λέγαμε. Δεν είμαι πολύ fan του Sonic. Λοιπόν, του Sonic. Εδώ, αυτή η φιγούρα, ας πούμε, για παράδειγμα, τα παιδικά μου χρόνια όπως και η G.I. Joe, είναι ο Honda. Του λείπει, τον έχω λίγο με στριγκιά εδώ πέρα, του λείπει το μπλε κλασικό φουστανάκι. Ο Honda, υπήρχαν πολύ ωραίες φιγούρες Street Fighter, κάποιοι δεν τους γουστάρουν καθόλου, πάλι σε καρτέλα ήτανε. Ο Ken, ο Ryu, είχαν και όπλα. Εδώ είναι τα παιχνίδια που έχω, κάποια από τα παιδικά μου χρόνια, κάποια τα ξαναγόρασα, όπως το Resident Evil 1, το οποίο το χρυσοπλήρωσα, και Resident Evil 2, Tomb Raider 3, Tomb Raider 2, Tomb Raider 1, Ridge Racer Evolution, Battle Arena, το Seiden, Porsche Challenge, Ridge Racer, Final Fantasy 7. Αυτά τα παιχνίδια που έχω εδώ για το PS1 είναι αυτά που όντως έπαιζα ως παιδί. Δεν είναι κάποια γεροντοκαψούρα, όπως είπα πριν, για άλλα πράγματα. Θα τα τραβήξουμε από εδώ. Θα πάμε από εδώ. Μετά θα πάμε στις φιγούρες. Και εδώ έχουμε. Έχουμε και λέμε Final Fantasy 10 σε πολύ καλή τιμή, το γούσταρα. Ridge Racer 5 που είχε βγει με το λανσάρισμα του PS2, το οποίο το γούσταρα πάρα πολύ και το προχώρησα αρκετά, να πω την αλήθεια, παίζω PS2. Gran Turismo 3, το έπος, το πραγματικό έπος, το γουστάρω πάρα πολύ. Και Code Veronica, το οποίο δεν το παίξα πολύ γιατί το είχα παίξει στο Dreamcast, αλλά είναι εξίσου εξαιρετικό. Και πάμε τώρα στα Mighty Max. Τα Mighty Max τα οποία τα βάζω στην ίδια κατηγορία με τους G.I. Joe, γιατί περνούσαμε αρκετές ώρες. Υπήρχαν ως συνήθως δύο Mighty Max. Το μικρό, το οποίο ήταν πιο οικονομικό, όπως βλέπετε εδώ πέρα, του λείπουν κάποια πράγματα. Αυτό συγκεκριμένο το είχα αποκτήσει ημέρα Πέμπτη, δεν θυμάμαι όμως χρονιά και μήνα, αλλά ήταν Πέμπτη, θυμάμαι, από ένα κατάστημα στην Κηφισιά, χαρτοπολείο ήταν, ψηλό Εβραίο, ήταν λίγο ψηλό ακριβώς. Το θυμάμαι γιατί ο κομμουνιστής είχε τσινήσει λίγο. Αλλά είναι το μικρό Mighty Max το οποίο παίζαμε. Και μετά ήταν αυτά τα μικρά που σας έδειξα, και αυτά ήταν τα μεσαία. Υπήρχαν και τα πολύ μεγάλα, τα οποία είχαν 5.000 δραχμές, 10.000 δραχμές. Και εδώ, αυτό είναι από τα αγαπημένα μου, παιδιά. Να τα ανοίξω λίγο να το δείτε. Εντάξει. Όταν έρχονται παιδιά φίλων, συγγενών κτλ. Στο σπίτι, πάντα φροντίζω να ανοίγω αυτό το σιρτάρι, να βλέπουν κάποια πράγματα, μήπως έτσι, ας πούμε, γοητευτούν. Εδώ φτιάχναμε ιστορίες, υπήρχαν κάποιες καταπακτές, να βλέπετε εδώ ο τάφος είναι ανοιχτός και είχε κάποια μπαρμπαδελάκια τα οποία περισσότεροι από εμάς τα έχουμε χάσει. Ένα εξ αυτών ήταν ο Mighty Max, εδώ πάρα πολύ ωραίος. Αυτές τις φιγούρες εδώ που βλέπετε είναι από τα Gears, γεροντοέρωτας επίσης. Εγώ δεν είχα πολύ μεγάλη σχέση με τα Xbox, αλλά τα τις βρήκα σε κουτί blind box, δηλαδή ό,τι τύχεις. Στα 1 ευρώ και 10 λεπτά το τεμάχιο από Βουλγαρία, από το Ozon GR, που φυσικά πήρα 4 κομμάτια και μου τύχανε αυτοί εδώ οι 4 μάγκες εδώ. Εντάξει, πάρα πολύ ωραία φάση για να κάνετε δώρα σε φίλους. Πολύ ωραία συσκευασία είχε. Να καθίσω κάτω. Εδώ είναι το Joy-Con, εντάξει, να είχαμε να λέγαμε από το Switch, γιατί παίζω με το Joy-Con της Sony που με βολεύει πιο πολύ. Εδώ ο αδερφός της Hergy και η κοπέλα του μας πήρε μία κούπα που την έχω κρατήσει γιατί έχει κουτάκι ωραίο. Και αφού είδαμε τα Mighty Max, έτσι δεν θα τα ανοίξω όλα ένα-ένα γιατί μπορεί να μην ενδιαφέρει κάποιος, και έχω κάνει και βίντεο με τα Mighty Max άμα δείτε στο κανάλι μου, και πάμε εδώ στα παιχνίδια που μου έχουν μείνει. Κάποια έχω πουλήσει από Super NES και έχω κρατήσει τα αποκλειστικά πάνω κάτω, μα δείτε. Δηλαδή έχουμε το Starwing, το οποίο το έχουμε και κουτάτο. Εντάξει, τι έλεγε εδώ, τιμή πόσο, 34,5, δεν είναι ευρώ, είναι αυτό έτσι, γιατί θα μπορούσε να είναι και 34.000, όχι, δεν είχαν τόσο πολύ, γιατί Mortal Kombat ξεφεύγανε. Και εδώ έχουμε το Tetris Dr. Mario που είχε 1900, καλή τιμή, εντάξει, η Τότσου, ελληνικό, από τα Κούκου, 14.900 αρχική. Λογικά θα έχει πιο πολύ γιατί βλέπω από πίσω έχει άλλη τιμή, δηλαδή κόλλημα στο κόλλημα. Πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Στην καραντίνα, όταν ερχόταν η Χέρτζη στο πατρικό μου που έμενα, παίζαν πάρα πολύ Tetris Dr. Mario, τη άρεσε αρκετά. Και εδώ ένα χειριστήριο το οποίο είναι ψιλομούφα, μην παίρνετε από μίμηση χειριστήρια για Super Nintendo, δεν δουλεύει σωστά. Δεν δουλεύει σωστά, δυστυχώς. Και φυσικά εδώ θα δούμε
τα παιχνίδια που έχουν για το Super Nintendo. Donkey Kong Country 2, εξαιρετικό. Donkey Kong Country 1, εντάξει, δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάποιος άνθρωπος έχει Super Nintendo και δεν έχει παίξει το Donkey Kong. Street Fighter 2, εξαιρετικότατο. Mortal Kombat 1, Super Street Fighter δώρο από φίλου του καναλιού. Και γενικότερα φίλο, έτσι, να μην λέμε φίλο του καναλιού τώρα, δεν είμαστε καμιά οργάνωση. Εντάξει. Starwing, όπως είχα εδώ, Jurassic Park, πάρα πολύ δύσκολο μου αρέσει. Indiana Jones, επίσης δύσκολο. NBA Jam και το Tetris που είδαμε. Κάποια παιχνίδια έχω παίξει διπλό, NBA Jam ας πούμε και Street Fighter. Πάντα όταν βρίσκω κάποιο φίλο έτσι δεινόσαυρο, λέω άντε να πάρουμε κάνα καφέ, να παίξουμε κάνα Street Fighter, να περάσουμε ωραία. Και πάνω κάτω έχω αυτά που είχα από την παιδική μου ηλικία. Δηλαδή είχα πολύ περισσότερα, να μην σας λέω ψέματα, αλλά δυστυχώς δεν σώθηκαν. Κάποια δόθηκαν σε παιδιά έτσι φίλων που δυστυχώς και αυτά δεν τα προσέξανε, γιατί δεν μπορούσαν να τα εκτιμήσουν, δεν ήταν της γενιάς τους. Δηλαδή μπορεί να ήταν ένα παιδί γεννηθής ας πούμε του 1995-96, μια δεκαετία μετά από μένα, και απλά τα δώσαμε έτσι για να τα δώσουμε και δεν εκτιμήθηκαν και κατά συνέπεια τώρα βρίσκονται σε καμιά χωματερή, φαντάζομαι, οπότε χάθηκαν. Και εδώ κάτω έχω φροντίσει να έχω τα περιοδικά, το PlayStation Magazine, όσα είχα εκείνα τα χρυσά χρόνια του 1996-97. Θα πιάσουμε εγώ στην τύχη, θα πιάσουμε ελληνικό, να δείξουμε λίγο την Ελλάδα, μην έχουμε μόνο μανία με τις εισαγωγές, να δείξουμε και τα ελληνικά πράγματα. Game Pro δραχμές 900, δηλαδή κοντά στα 2,70 ευρώ, Τεύκος 16 Σεπτέμβρη 1996. Οδηγή στρατηγική στο Saturn υπήρχε, πρωταγωνιστούσε ακόμα το 96, PlayStation, Saturn, Pass and Dragon 2, πω, Tekken 2, Ultimate Mortal Kombat, για το Saturn, Formula 1, εδώ, Total NBA 96, ωραία πράγματα. Αυτό ήταν το σιρτάρι μου, δεν ξέρω αν εμπλουτιστεί. Οι ρυθμοί που εμπλουτίζεται το συγκεκριμένο σιρτάρι είναι πάρα πολύ αργή. Και έτσι πρέπει να είναι, γιατί δεν θέλω να γεμίσω πράγματα τα οποία δεν σημαίνουν τίποτα για μένα. Μου λείπουν πράγματα. Αυτό που θέλω σίγουρα να βρω και είναι πάρα πολύ δύσκολο είναι το λιχνάρι που έδινε δώρο το πρώτο McDonald's που είχε ανοίξει στη Θεσσαλονίκη στην Αγία Σοφίας με το Happy Meal, το οποίο δεν μπορώ να το βρω πουθενά. Δηλαδή αυτό σημαίνει πάρα πολύ για μένα. Βέβαια δεν θα κάτσω να δώσω και 50 ευρώ για ένα λιχνάρι, αλλά θα ήθελα να το βρω. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα που μου λείπουν πολύ σημαντικά για εμένα. Αυτό το σιρτάρι μου, να περνάτε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και να παίζετε, να μην πηγαίνετε χέρι χέρι με το παρελθόν, είναι λάθος, αλλά καμιά φορά σκουντίξτε το στην πλάτη και προσέξτε το.